Είναι η στιγμή που ο διευθυντής του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Junior Academy Χερονάσιο Σχολή μαζί με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού προχωρούν στην αποκάλυψη της νέας επιγραφής του εκπαιδευτηρίου, στην οποία πια περιλαμβάνεται και το όνομα του Ανδρέα Γιαννόπουλου, του μικρού μέγιστου μαχητή που έγινε αφορμή για να βρουν από κούμπι χιλιάδες παιδιά. Μέρα χαράς, μέρα τιμής, μέρα ευθύνης, μα πάνω απ' όλα μέρα συγκίνησης. Για όλους εμείς που αποτελούμε την οικογένεια του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Junior Academy Χερονάσιο Σχολής. Ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά, μια πολύ δυνατή βραδιά. Η σημερινή ονοματοδοσία του εκπαιδευτηρίου αυτού είναι πολύ σημαντική και για την ίδια την επιχείρηση αλλά και για τον τόπο, μιας και τιμά ένα σημαντικό άνθρωπο που η προσφορά του στα κοινωνικά πράγματα της Ελλάδας και ειδικότερα στα παιδιά είναι εξίσου σημαντική. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρισκόμαστε όλοι απόψε εδώ πέρα σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Η Junior Academy Χερονάσιος Σχολή ανέλαβε μια πρωτοβουλία πολύ μεγάλη. Βλέπουμε στην πράξη, γιατί η επιτομή του λόγου πάντα είναι η πράξη, πως όταν ενώνονται δυνάμεις, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, το Junior Academy εδώ στη Χερσόνησο, πάντοτε όμως επί το άγρυπνο βλέμμα του μικρού Ανδρέα, πραγματικά μπορούν να γίνουν θαύματα. Το εκπαιδευτήριο έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια δυνατή σχέση με το Χαμόγελο του Παιδιού που έγινε ακόμα δυνατότερη με την ένταξη ως φόρο τιμής και μνήμης του ονόματος του μικρού Ανδρέα στην επίσημη ονομασία του σχολείου. Γίνεται το επιστέγασμα μιας σχέσης αγάπης, μιας σχέσης ανιδιοτέλειας, μιας σχέσης προσφοράς από το σχολείο μας προς το Χαμόγελο του Παιδιού. Αυτό το πράγμα για μας αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη τιμή και πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη να κουμπαλάμε από εδώ στο εξής αυτό το όνομα στο δικό μας το σχολείο. Είναι μεγάλη τιμή για τον τόπο μας, ιδιαιτέρως για τη Μητρόπολη μας, και τούτη την ώρα θέλω να μεταφέρω και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας Χερονήσου, κυρίου Γερασίμου, αφού παρίσταμε εκπροσώπου αυτού, και ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την ψυχούλα του. Σίγουρα μια εκδήλωση σημαντική για τον τόπο μας, αλλά πιο σημαντική θεωρώ ότι είναι για το Junior Academy Χερονάσιου Σχολή, για τον πρόεδρο της σχολής που είναι ένας άνθρωπος που είναι κοντά στα κοινά και έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι κοντά στο Χαμόγελο του Παιδιού. Το σχολείο αυτό εδώ δεν είναι ένα απλό σχολείο. Είναι ένα σχολείο που πέρα από τις γνώσεις που δίνει στους μαθητές του, τους κάνει ανθρώπους με παιδεία. Συμμετείχαμε σήμερα όλοι σε μια πάρα πολύ συγκινητική και ουσιαστική εκδήλωση που πρακτικά συνεχίζει την υλοποίηση ενός οράματος ενός παιδιού που παρότι έφυγε πολύ μικρό από τη ζωή είχε την ευαισθησία, είχε τη θεϊκή σκέψη και βούληση ότι το κάθε παιδί του αξίζει ένα χαμόγελο. Κοιτάζοντας και με μια ματιά πίσω στο παρελθόν βλέπουμε ότι η Κρήτη που πρωτοστάτησε στους αγώνες για την απελευθέρωση για εκατοντάδες χρόνια, δημιούργησε μια κοινωνία ανθρώπων χαρισματικών, όπως ο Άρης ο Μαρκάκης, ο οποίος βλέπει την παιδεία σαν ένα αγαθό το οποίο πρέπει να δίνεται με σωστό τρόπο στους Έλληνες για να έχουμε όλοι μας την εξέλιξη και την προκοπή που μας αξίζει. Σε μια άκρο συγκινητική βραδιά, ο πρόεδρος του Χαμόγελο του Παιδιού μίλησε με θερμά λόγια για το εκπαιδευτήριο που στέκεται πάντα δίπλα στο όραμα του οργανισμού. Ένα σχολείο το οποίο έχει υιοθετήσει το Χαμόγελο πολλά χρόνια τώρα και ο Άρης ο Μαρκάκης σκέφτηκαν να τιμήσουν ένα παιδί σύμβολο, ένα παιδί όπως τον είπανε μικρό ήρωα διαχρονικά, ένα παιδί που μας ενέπνευσε σαν κοινωνία να δούμε τα παιδιά καλύτερα, περισσότερο, πιο προσεκτικά. Η εκδήλωση έκλεισε με ένα γνήσιο κριτικό γλέντι με τον Εκτάριο Σαμόλη. Και να δώσουμε ένα νούμερο για να είμαστε χρήσιμοι. Το 1056. Για οτιδήποτε συμβαίνει. Για οτιδήποτε συμβαίνει σε κάποιον. Σε ένα παιδί είμαστε εδώ 24 ώρες, όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, να δώσουμε ένα χέρι υποστήριξης, ένα χέρι συμπαράστασης και όχι βοήθειας. Γιατί βοήθεια τη δίνουν κάποιοι άλλοι.